Το ίδιο είναι. Νομίζω ότι διανύουμε τα τελευταία μέτρα αυτού του μαραθώνιου. Επιτέλους, μετά από 8 χρόνια πλήρης επιτροπίας, τελειώνουμε τον Αύγουστο με τις δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήδη διαφαίνεται και από τις διαθέσεις των δανειστών μας ότι πάμε για μια καθαρή έξοδο, δηλαδή χωρίς νέα χρηματοδότηση που σημαίνει καινούργιο πρόγραμμα. Οπότε έχουμε δυνατότητα, αξιοποιώντας το δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει, και αυτό φαίνεται από τις αυξημένες υπεραποδόσεις που έχουν για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι μπορούμε με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας να ασκήσουμε πολιτική που θα αντιμετωπίζει προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Διότι όσο και αν τα μακροοικονομικά μεγέθη ενημερούν, το πρόβλημα της κοινωνίας είναι διαφορετικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με την αύξηση του ρυθμού των εξαγωγών, ούτε με τις μεγάλες αποδόσεις των προσωπικών πλεονεκτημάτων. Έχει να κάνει με το αν θα μειωθεί η φορολογία, αν οι συντάξεις δεν θα μειωθούν άλλο, γιατί δεν θα αυξηθούν. Όλα αυτά νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να τα απαντήσουμε την επόμενη περίοδο. Ήδη υπάρχει σε συμφωνία με τους δανειστές υφισμένη διάταξη που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Θα επανέλθει η επεκτασιμότητα, θα επανέλθει η ευνοϊκότερη ρύθμιση με το κλείσιμο της Επιτροπής και θα είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα τον επόμενο χρόνο. Εκλογές. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως ακριβώς δηλώνει μετεπιτάσεως ο πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας.